με ρίχνουν στην κατάθλιψη. Όλο τον κόσμο το ρίχνουν στην κατάθλιψη. Όταν βγαίνουν και σου ανακοινώνουν μέτρα, μειώσεις και βγαίνει η εφορία και σου λέει πλήρωσε αυτά. Εμείς που θα βρούμε να τα πληρώσουμε. Μας οδήγησαν στην κόλαση, δυστυχώς. Ας έρθει η Μέρκελ να φάει φασολάδα, να φάει καμιά σαρδέλα, καμιά ελιά, να δει πραγματικά ποιο είναι το φαΐ. Θα κόψουν τις συντάξεις. Μα πόσες, τι θα μας αφήσουν μετά. Να πάω πέσουν όλοι στη θάλασσα. Είναι όλοι άχρηστοι είναι. Ό,τι λένε ότι δεν θα κάνω, το κάνω την άλλη μέρα. Για μέτρα εξόντωσης του ελληνικού λαού και όχι για μέτρα ασπιρίνη, κάνουν λόγο πολίτες του Ηρακλείου που αναμένουν το κλείδωμα των νέων οικονομικών μέτρων ύψους 11,5 δις ευρώ. Θα μας κοροϊδεύουν όταν κάθεται και λέει ότι δεν πειράζουμε τα δώρα και τα δώρα μας τα έχουν κομμένα. Όλοι ήμασταν, κοιμούμασταν, δεν θορούμε. Εμείς λέμε πως θα μας εσωκαταστρέψουν, δεν θα μας αφήσουν ούτε σταμάτη ξύγι που λένε. Θα μας επάρουν και το σάλι από το στόμα. Μας κλειδώσουν και μας μέσα να τελειώνει η υπόθεση. Ας βρουν οι φυλακές να μας κλείσουν μέσα. Έτσι το πάνε. Όταν δεν έχουμε να πληρώσουμε, τι θα κάνουν. Σε αυτοί θα πειράξουν ό,τι θέλουν. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί κόβουν την πίτα και εμείς ακολουθούμε από πίσω. Απρόβλεπτος ο κόσμος δεν έχει ξεκερδεί ακόμα να βγει στους δρόμους και να αρχίσει να φωνάζει. Όπως λένε, χόρτασαν από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και από τις δεσμεύσεις των πολιτικών ανδρών περί ίσης κατανομής των βαρών. Ποιος το κρατάει το κλειδί? Εδώ είναι το ερώτημα, τίποτα άλλο. Το κλειδί ποιος το κρατάει? Εσείς και ποιος πιστεύει το κλειδί? Ο λαός. Θα ακούσουμε πολύ χειρότερα. Μας έχουν οδηγήσει λοιπόν στην κόλαση, ένας δρόμος μας μένει. Να ξεσκοθεί ο κόσμος και να πέσουν κεφάλια. Αλήθεια δεν πρόκειται να ακούσουμε. Τους έχω σιγαδεί. Τι να το κάνω εγώ πως κλειδώνουν? Έχει βοηθήσει κανένα από εδώ? Έχει πει κανείς τα λεφτά από αυτούς που φάγανε, που τα κλέψανε, έχει μπει κανείς μέσα? Φόρους να πληρώνουμε και πώς θα τα βγάλουμε? Αφού μας επέρνε το αίμα από την πτήση, πώς θα τα βγάλουμε τα υπόλοιπα? Πού θα πειράξει, το Θεό θα πειράξει? Εμάς θα πειράξει πάλι, ένα μικρό μισθό. Πρέπει να βοηθήσουμε, ρε παιδί, με αυτή η Ελλάδα ιστορία. Μπορούμε να την πατήσουμε την ιστορία, την ξεχάσουμε? Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα χωρίς Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα εστερθούμε βεβαίως. Θα ζοριστούμε βεβαίως. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Εγώ θέλω να ακούσω να κάνουν κάποια μέτρα για τους εργαζόμενους. Εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι δεν πρόκειται για τα τελευταία οικονομικά μέτρα, όπως δηλώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι και τα τελευταία. Και εν πάση περιπτώσει, απογοητευμένοι είμαστε με τη συμπεριφορά τους. Έχω 10.880 αίσθημα. 10.880 αίσθημα και παίρνω 676 ευρώ. Με ασφαλίσανε με 4.500. Γιατί? Δεν κανονίζουν σωστά τα οικονομικά τους. Γιατί δεν πιάνουν τις κλέφτες από τα φάγανε τα λεφτά? Να τις βάλουν φυλακή, μόνο βρήκανε ένα. Τα μέτρα είναι σκληρά και τα παίρνουν από εύκολους στόχους. Σχολιάζουν και τη νέα στάση του Βερολίνου προς τη χώρα μας με τη στροφή της Μέρκελ, η οποία θέλει να εμποδίσει με κάθε τρόπο το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel. Τώρα μας θέλει. Τα συμφέροντα τα θέλει αυτή. Αλλά κοιμούνται, κοινά που μας κυβερνούν, κοιμούνται. Και έχουν μια γυναίκα και κάνει κουμάντο σε όλη την Ευρώπη. Ας έρθει η Μέρκελ να φάει φασολάδα, να φάει καμιά σαρδέλα, καμιά ελιά, να δει πραγματικά ποιο είναι το φαγητό. Τότε θα δείξει πώς βγάζουν τα λεφτά.